Κι ανέβηκαν στους εθέρες με νερόφουσκες και σφαίρες και στις γάτες τα μολούσαν και τις βλέπαν και γελούσαν. Κι ανέβηκαν στους εθέρες με νερόφουσκες και σφαίρες και στις γάτες τα μολούσαν και τις βλέπαν και γελούσαν. Μασόλ. Μπράβο το κορίτσι μου. Και το μη που είναι. Και πάτα το. Μη. Και το ντο που είναι. Και το φα. Το λα. Για πες εσύ ποιο είναι αυτό. Η μέθοδος ο Νατάλ είναι μια μουσικοθεραπευτική μέθοδος. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά εγγύους, έμβρια και βρεφή μέχρι 3 ετών. Αυτό που στοχεύει η μουσικοθεραπευτική αυτή μέθοδος είναι στο να διορθώσει εν μέρη το βασικότερο πρόβλημα της σύγχρονης παιδιατρικής, που είναι η ανοριμότητα, η ψυχοσωματική ανοριμότητα του εμβρίου. Η μέθοδος μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή της εγκυμοσύνης, αλλά είναι μια καθημερινή διαδικασία, η οποία συνεχίζεται και μετά τον τοκετό. Τα ωφέλη και στο έμβριο αλλά και στη μητέρα είναι πολλαπλά. Αρχίζοντας από την μητέρα, το πιο βασικό που κάνουμε είναι ο έλεγχος και η βελτίωση του αναπνευστικού της συστήματος. Βελτίωση του εξαερισμού σε χαμηλότερο επίπεδο των πνευμόνων για τη διατήρηση του αναπνευστικού όγκου, ενδυνάμωση των μειών της πλάτης, της κοιλιάς και ενίσχυση της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης που είναι πάρα πολύ βασικό. Προετοιμασία της φυσικά για τον τοκετό και για το θυλασμό και ενίσχυση των συναισθηματικών δεσμών και της επικοινωνίας της με το έμβριο. Με αυτό που στοχεύουμε το τραγούδι είναι η διέγερση της ρυθμικής και ποιητικής ακοής του εμβρίου, σχηματισμός των εμβρυϊκών προγεννητικών θεμελίων ομιλίας και φυσικά ανάπτυξη της προγεννητικής μνήμης. Ωραία. Ξεκινάμε να τραγουδάμε, πάντα έχοντας στο νου μας ότι αναπνέουμε από το διάφραγμα, η μάσκα μας όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή για να βγαίνει καθαρά η φωνή μας και χτυπάμε ρυθμικά με το όργανό μας. Γέμισε τα πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Γέμισε τα πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Ήταν 2 ποντικοί, 2 φίλοι κολλητοί, 2 φίλοι κολλητοί. Κονσέρβες και κουτιά φτιάξαν βομβαρδιστικά. Φτιάξαν βομβαρδιστικά με κονσέρβες και κουτιά. Ο λόγος που επέλεξα εγώ να κάνω στο Νατάλ, άσχετα που δεν έκανα τις 2 προηγούμενες φορές που γέννησα, αυτό είναι τώρα το 3ο μου παιδί που είναι στην κοιλιά, είναι πέρα από το ότι πιστεύω πως όντως τελικά αφού αφιερώνεις το παιδί χρόνο και μουσική και ενέργεια, αυτό σίγουρα θα έχει ανταπόκριση από το παιδί, σίγουρα θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί καλύτερα. Είναι ότι όντας 3ο παιδί σίγουρα θα έχω λιγότερο χρόνο και εγώ να ασχοληθώ μαζί του. Οπότε είναι καλό με αυτόν τον τρόπο να ξέρω ότι θα το αφιερώσω κάποιο χρόνο, κάποια ενέργεια, κάποια έτσι, θα του δώσω κάποια όμορφα ερεθίσματα που δεν θα τα στερηθεί επειδή είναι 3ο στη σειρά και υπάρχουν άλλα 2 πριν. Των δακτυλικών ασκήσεων είναι η ενίσχυση του βιολογικού μηχανισμού σήμα-αντίδραση και σχηματισμό των πρώτων δεξιοτήτων επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Η αδυναμία απτικής επαφής με το παιδί πριν τη γέννησή του είναι μία από τις κύριες αιτίες μορφολογικής και λειτουργικής ανοριμότητας των μικρών παιδιών. Η χρήση της τεχνολογίας του Νατάλ μας επιτρέπει την πρώτη προγενετική εκπαίδευση και έτσι το έμβριο επιβεβαιώνεται μέσα από τη μητέρα ότι πάντα αντιδρά στα ερεθίσματα που δέχεται. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε την κλίμακα αγγίζοντας την κοιλιά μας ανάλογα με το τονικό ύψος που βρισκόμαστε και έπειτα σταματώντας την κλίμακα προκαλούμε την αντίδραση του εμβρίου από μέσα. Οπότε αρχίζει και μία πρώτη επικοινωνία μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν. Πάντα αναπνέουμε το διάφραγμα και πάντα έχουμε ανοιχτή τη μάσκα μας. Πάμε λοιπόν. Με τη
συνεχή εκπαίδευση, μετά την 28η εβδομάδα, το έμβριο αρχίζει και αντιδρά στα ρυθμίσματα που του δίνουμε. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο να αρχίζει να απαντάει στα δικά μας χτυπήματα όταν διακόπτουμε την άσκηση. Με τις κινητικές ασκήσεις στοχεύουμε στην άσκηση των μυρών και την ενδυνάμωση των μυών της πλάτης της μητέρας και συνδέουμε το τονικό ύψος με την κίνηση στο έμβριο και την ρυθμική αναπνοή. Ξεκινάμε λοιπόν, εισπνοή. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Στις αναπνευστικές ασκήσεις, στόχος μας είναι η γύμναση των θωρακικών μυών, και η αύξηση του αναπνευστικού όγκου, ούτως ώστε μεγαλώνοντας το μωρό να μην πιέζει το διάφραγμα, να έχουμε μεγαλύτερες αντοχές, να οξυγονώνεται καλύτερα και ο δικός μας ο εγκέφαλος, αλλά και ο εγκέφαλος του εμβρίου, ούτως ώστε να μπορούμε να αναπτυχθεί και πιο υγιή και πιο δυνατά το μωρό μας. Λοιπόν, εισπνοή σε 4 χρόνους, κρατάμε την αναπνοή μας και εκπνέουμε τον ίδιο ρυθμό. Ωραία. 1, 2, 3, 4, κρατάμε. 3, 4. Οι αναπνευστικές ασκήσεις είναι καλό να γίνονται πρωινές ώρες, 10 με 11, εκεί που θα είναι και οι ώρες εκπαίδευσης του αργότερα του νεογνού μας. Ωραία. Όσο αφορά το έμβριο, το πιο βασικό και το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας είναι ο σχηματισμός των νευρονικών συνδέσεων του εγκεφάλου. Ορίμανση και ανάπτυξη του ακουστικού αλλά και του αναπνευστικού συστήματος, εξοικείωση του εμβρίου με τους ρυθμούς της μουσικής αλλά και με τη δημιουργία ρυθμικής αναπνοής. Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος του πλακούντα, ανάπτυξη του αιθουσαίου συστήματός του και μυϊκό συντονισμό του εμβρίου. Δημιουργία πρώτων αντακλαστικών επικοινωνίας και διέγερση του οπτικού του συστήματος. Η μέθοδος Ανατάλ μετά τον τοκετό υποστηρίζεται με τη συνέχεια της στη μέθοδο Intoning. Η μέθοδος Intoning λοιπόν στοχεύει στη βελτιστοποίηση της μορφωτικής και λειτουργικής ορίμανσης των βρεφών, προσαρμογή του καρδιαγκιακού συστήματος μετά τη γέννηση και τονώνουμε τη λειτουργική και λεκτική δραστηριότητα του παιδιού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της ομιλίας, η οποία συνδυάζεται με την ανάπτυξη των μηχανισμών της μουσικής και της καλλιτεχνικής και κινητικής έκφρασης. Ως αποτέλεσμα αυτής της διέγερσης, έχουμε την ανάπτυξη ενδονευρωνικών συνδέσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το παιδί προσαρμόζεται συνεχώς στις δραστηριότητες και κινητοποιεί το φυσικό μηχανισμό της ανάδρασης και η βασική αρχή της μουσικοθεραπευτικής μεθόδου είναι μια συνδυασμένη επίδραση στο γνωστικό και σωματικό πεδίο με τελικό στόχο την αύξηση της νοημοσύνης του παιδιού. Φωνάζει δυνατά. Για πες. Κουκουβά, κουκουβά, κουκουβά. Το ευχάριστο γεγονός της γέννησης το επισκιάζει ένας πρόωρος τοκετός. Ακόμα και 4 εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με το φυσιολογικό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού όσο βραχυπρόθεσμα τόσο και μακροπρόθεσμα. Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις είναι το αναπνευστικά προβλήματα που έχουν τα έμβρια. Πολύ συχνά αυτά τα παιδάκια χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η ανάπτυξη του εγκεφάλου. Είναι το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό όργανο σε έναν άνθρωπο, αλλά είναι και το τελευταίο όργανο το οποίο αναπτύσσεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται και μετά τη στιγμή της γέννησης. Μέλημά μας λοιπόν είναι να δώσουμε στα νεογνά την καλύτερη δυνατή φροντίδα και τα εφόδια να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες πρώτες στιγμές της ζωής τους. Μέσω της μεθόδου Ανατάλ, το νεογνό είναι πιο δυνατό, έχοντας αναπτύξει το αναπνευστικό του σύστημα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τόσο μεγάλη πρόκληση, όπως επίσης και να προσαρμοστεί γρηγορότερα το καρδιαγκιακό του σύστημα στο νέο περιβάλλον.
Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τις πρώτες μέρες νοσηλείας του νεογνού στην μονάδα εντατικής θεραπείας σε κάποια κλινική, να μην είναι απομονωμένο. Όταν ένα βρέφος έρχεται σε επαφή με τη μητέρα του και δεν βρίσκεται μόνο του σε ένα στήρο περιβάλλον, έχει αποδειχτεί ερευνητικά πως υπάρχει σημαντική βελτίωση και σταθεροποίηση του καρδιακού παλμού, βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και των θηλαστικών κινήσεων, ελάττωση του στρες, όπως επίσης και αύξηση του βάρους. Με αποτέλεσμα να μπορέσει να βγει το μωράκι νωρίτερα από τη μονάδα και να έρθει στο οικείο περιβάλλον του, οπότε μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα κοντά στη μητέρα του και μεγαλύτερη ηρεμία.